βιβλίο, το είδα μόλις σήμερα το πρωί. Εγώ έχω μία σχέση με το βιβλίο αυτό, γιατί μου ζητήθηκε από το Θανάση να γράψω για τον Γιάννη Τσαρούχη ως σκηνοθέτη. Όχι, εγώ ζήτησα να γράψετε και ήταν δική σας πρόταση να γράψετε για τον Τσαρούχη. Ναι. Άλλωστε, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να γράψεις για έναν ομότεχνο. Εδώ εκπροσωπούνται άνθρωποι που δεν ζουν πια. Άνθρωποι πολύ σημαντικοί που έχουν χαράξει πορεία, δεν θα τα πω αυτά, είναι κοινοτοπία να τα πω. Εν πάση περιπτώσει θα μιλήσω λίγο για ένα χώρο ο οποίος είναι πάρα πολύ ιερός στην Ελλάδα, το χώρο του αρχαίου δράματος. Όπως ξέρουμε από την ιστορία, το αρχαίο δράμα άρχισε να αναβιώνεται στη Γερμανία. Ο Max Reinhardt άρχισε εκεί στη δεκαετία του 20 να κάνει παραστάσεις αρχαίου δράματος. Εκ των μαθητών του δύο Έλληνες, τρεις μάλλον. Ο Φώτος Πολίτης, ο Δημήτρης Ροντήρης και η Κατερίνα Ανδρεάδη. Ο Φώτος Πολίτης έγινε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, έκανε τις πρώτες αναβιώσεις σε κλειστό χώρο του αυθεντικού κειμένου, γιατί τα περισσότερα έργα που παίζονταν σε σχέση με το αρχαίο δράμα ήταν αντίγραφα Γερμανών και Γάλλων βασισμένα στο αρχαίο δράμα. Ο Χόφμαν, θα ας πούμε, με την Ηλέκτρα του, η Μίδια του, δεν θυμάμαι το όνομά του που την έχει μεταφράσει ο Χατζόπουλος. Εν πάση περιπτώσει, στο κλειστό θέατρο, στο βασιλικό θέατρο, άρχισε ο Φώτος Πολίτης, νομίζω με τον Αγαμέμνονα και μετά με τους Πέρσες, να αναβιώνει το αρχαίο δράμα. Πέθανε πολύ νέος, τη Σκυτάλη την πήρε ο Ροντήρης. Ο Ροντήρης έκανε αρκετά πράγματα μέχρι το 1954, οπότε έφυγε, μάλλον τον απομάκρυναν από το Εθνικό Θέατρο. Τη Σκυτάλη της αρχαίας τραγωδίας την παίρνει ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος εντός εισαγωγικών κάνει λίγο, εκμοντερνίζει και την εποχή του το αρχαίο δράμα, δίνοντάς του ρεαλιστικά στοιχεία τα οποία ο Ροντήρης δεν είχε. Για να μιλήσουμε μόνο για τους τεθνεώτες, έτσι. Ο Αλέξης Σολωμός είχε τη δική του πορεία στο αρχαίο δράμα. Και κάποια στιγμή, το 1962, ο Κάρολος Κουν αρχίσει να ασχολείται και αυτός με το αρχαίο δράμα. Νομίζω το πρώτο του ήταν, ο Ιδίπος Τυραννός ήταν το 68, νομίζω η Πέρσες ήταν η πρώτη του τραγωδία που έγινε στο εξωτερικό και μετά στο Ηρώδιο. Και τέλος πάντων, μέχρι τα χρόνια τα δικά μας, δηλαδή εκεί που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τα πράγματα, μέχρι το 1970, το Εθνικό Θέατρο και οι παραστάσεις του Σολωμού, του Μουζενίδη και κυρίως του Μινωτή πρωτοστατούσαν στα ελληνικά πράγματα. Και εκεί, και ο Κουν είχε αρχίσει τη δική του πορεία με πολύ λιγότερα έργα, περισσότερα μετά τη δικτατορία, αφού του μπήκε στην Επίδαυρο. Και εκεί ξαφνικά, εν έτη 1977, γίνεται μια παράσταση. Μια παράσταση η οποία για μένα έχει αφήσει τα ίχνη της ανεξίτηλα στο μυαλό μου, δεν την ξεχάσω ποτέ. Την είχα δει 5 φορές. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Ίσως οι παλιότεροι να ξέρουν γιατί μιλάμε. Σε ένα γκαράζ το οποίο ήταν φτιαγμένο πάνω στα ερείπια ενός σπιτιού, μάλλον το σπίτι είχε γκρεμιστεί και γύρω γύρω στις πολυκατοικίες είχαν μείνει στα διπλανά σπίτια τα χνάρια από την πογιά των τείχων του νεοκλασσικού σπιτιού που είχε κατεδαφιστεί για να γίνει το γκαράζ. Ο Γιάννης Τσαρούχης φτιάχνει μία μικρή σκηνή και μία μικρή εξέδρα και ανεβάζει τις Τροάδες. Και όλο αυτό το εξαιρετικό δρόμενο, όλο αυτό το τσαρουχικό σύμπαν τοποθετήθηκε από το δημιουργό του σε ένα εγκαταλειμμένο οικόπεδο της οδού Καπλανών, μια γκρεμισμένη νεοκλασική κατοικία όπου ακόμα στους τοίχους του διπλανού σπιτιού υπήρχαν τα χνάρια του κατεδαφισμένου οίκου, τα χρώματα, τα μετέωρα ντουλάπια, ίχνη από ζωγραφικές. Δεν μπορούσε να βρεθεί για το συγκεκριμένο έργο ιδανικότερο μέρος από τα υπολείμματα μιας παλιάς έγκλης, τα απομεινάρια ευτυχισμένων ημερών. Ναι, στη συνείδησή μας ο Τσαρούχης δεν έμεινε ο σκηνοθέτης, αλλά ως σήμερα τολμώ να πω δεν έχω γευτεί πιο σημαντική αναβίωση αρχαίας τραγωδίας.
Θα τοποθετήσω τις τροάδες του Σαρούχη δίπλα στον Αγαμέμνονα του Πέτερ Στάιν. Άλλο ιδιοφυές μνημείο σύγχρονης αντιμετώπισης της τραγωδίας. Και σταματάω εδώ. Θα κρατώ ακέραιη στη μνήμη μου την κατατσαρούχη παράσταση των τροάδων, μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα. Όσο ζω. Σας ευχαριστώ.